Έλα, λογιογία. Ναι, να πούμε και για όσους δεν παρακολουθούσαν τώρα και Άκη, το θρίλερ είναι σε εξέλιξη από τις 8 η ώρα το πρωί, έξω από το λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πέρασε από πάνω από το ναρκοθυρευτικό καλλιστό του πολεμικού ναυτικού, με αποτέλεσμα να πάρει κλίση. Και εκτιμάται αυτή τη στιγμή που οι άνδρες του λιμενικού σώματος είναι εκεί ότι θα βυθιστεί. Έχει κοπεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα της πρίμνης του ναρκοθυρευτικού, του πολεμικού ναυτικού. Έχει πάρει επικίνδυνη κλίση. Να πούμε πως το κοντέινερ, το οποίο έβγαινε από τις εγκαταστάσεις της Κόσκο και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει πλοηγός, είναι με πορτογαλική σημαία. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ανάκριση του πληρώματος από τους άνδρες του λιμενικού. Κατά πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος που έχουν τραυματιστεί μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ στην περιοχή στην αρχή είχαν σπέφτει πλοία της ακτοπλοείας, τα οποία απομακρύνθηκαν από το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό που έχουν αναλάβει την επιχείρηση. Να πούμε ναι. Πως το καλυψό είναι γύρω στα 57 μέτρα μήκος. Έχει και μεταφέρει 52 άτομα πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Γεωργία, σε ευχαριστούμε.